δημοκρατία. Επιστήσατε λοιπόν από το άλλο. Μια φωτογραφία. Επιστήσατε στις διασώσεις. Επιστήσατε. Μπορείς και για και μαγκάλια. Λέω μια γραφή εδώ. Γέλα και επισήσατε. Μόνο εμένα. Μόνο εσένα. Θα τους κάνω μοντάζ. Και τώρα. Περίμενετε. Ωραία. Και τώρα μία. Σαν όχημα, ένα πολύ ωραίο μέρος που είμαστε εδώ πέρα, το καταφύγιο του Βορτιά, το καταφύγιο του ΣΕΟΠ μας που ξενεί σήμερα εδώ πέρα, για να μεταφερθούμε λοιπόν 34 χρόνια πίσω. Είναι πολύ σημαντικό και... πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Το Γερμέζι, ο Μιστακίδη φυσικά ήταν πολύ μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία αυτό. Σκάσε, μην βγάζει τα χρόνια στη φόρα. Πραγματικά ήταν μια μεγάλη όθηση όπω ήταν ο Φιλίπππ Σουμπιντόλα. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον αυτή η ιστορία που θα πούμε τώρα και θα ξαναθυμηθούμε τα 34 χρόνια πριν, είναι και μια σαν να λένε συνάντηση μήνυ. Όπω είπα, έχουμε ένα χρέο από του που φύγανε να του ξεχάσουμε ποτέ, να του μνημονεύουμε. Και όπω βλέπω, το αρχαίο ρηθό του είναι αυτή η θυμίση. Και έτσι λοιπόν, τουλάχιστον κατά διαστήματα, να προσπαθούμε να θυμόμαστε κάποιου ανθρώπου που ζήσαμε κάποιε καταστάσει ή τουλάχιστον εμεί σαν μαθητέ, πραγματικά τουλάχιστον εντυπωσιαστήκαμε. Του θεωρούσαμε θεού εκείνη την εποχή. Τελικά, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν μάλλον, ήταν θνητοί θεοί, γιατί θεό ίσω είναι ο θάνατο άδικο. Έτσι λοιπόν, το 1989 η πρώτη προσέγγιση για να κάνουμε, θυμάμαι, για να γίνει αυτή η ανάβαση, ήμασταν με τον Τζίμι, τον Κινατίδη, Σάκη Σπανούδη, νομίζω. Θύμισα μου κι άλλους, ήταν το Μάιο του 1979 στα Μετέωρα, όπου ορίστηκε, θυμάμαι, ήταν και ο Τζιβίδη, και μια ανάβαση με καβαλιώτες Θεσσαλονικής και Αθηνών, στο ΣΕΟ Αθηνών, εκεί την Αθηνά. Και Χαλκιδέως. Για την ιστορία θα πρέπει να πούμε ότι ο Μπουντόλας εκείνη την εποχή, ο συγχωρημένος, είχε σκληρύνει τη στάση του προς τους μη, αν θέλετε, σκληρούς αναρχητές αλπινιστές. Οπότε εμείς, για κάποιο λόγο που θέλαμε να κάνουμε ακόμα ήπιες κορυφές, ίσως και δεν θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την ομάδα. Έτσι λοιπόν, με παρέμβαση του Δημήτρη Μιστακίδη, τελικά, μάθω Δημήτρη, με παρέμβαση τελικά πήγαμε... Να τα πάρουμε τα παιδιά σου. Όχι, όχι, να πούμε και εμείς. Και ο Μπουντόλας, αλλά το 79, η στάση του άρχισε να αλλάζει, άρχισε να σκληραίνει και ήθελε πιο καθαρό ήμους αυτούς που θα σκαρφαλώσουν σε οτοπραγές για το Δεκέμβρη του 79. Έτσι λοιπόν ο Θανάσης ο Βραμόπουλος με τον Ιστοκορίδη ήταν σκαφαλώσουν στους κόλους. Λάκατε, λάκατε τον Ζαρφή. Οπότε ο Φέβρος Μεγαλινός. Μια ανατελεία, αυτή η ιστορία έχει γραφεί σε περιοδικά και μπορεί να τη βρείτε στο ίντερνετ, στο... να χτυπήσετε ατυχήματα στον Όλυμπο 1979, την περιγράφει με πολύ ωραία.
χωρίς λεπτομέρειες βέβαια που θα εκτοπούν τώρα εδώ. Έτσι λοιπόν συναντηθήκαμε το προηγούμενο βράδυ στο Παραμονής Χριστουγέννων και κοιμηθήκαμε στο Ξερμόνιο Νεότυπος. Θυμάμαι την ιδιαίτερη αγάπη που είχε ο Δημήτρης ο Μητρός με τον Φέδωνα και με τον Νικηφορίδη, όπου όταν συναντήθηκαν, είναι τώρα με μερικούς άνθρωποι που 30 χρόνια τους δεις, πρώτης αγκαλιάς και τους φίλεις. Αλλά πραγματικά εκείνη η στιγμή που εντάξει, είχαν να συναντηθούν πόσο καιρό, 4-5 μήνες, αλλά η αγάπη ήταν ιδιαίτερη με αποτέλεσμα. Αγκαλιαστήκαν και φιληθήκανε όταν συναντηθήκανε. Και εμείς είχαμε κοιμηθεί τώρα στην Ελλάδα και μας ξεκίνησαν λίγο την εφορία. Δεν είχαν ήρθανε. Ήρθανε όταν κοιμηθήκατε εσείς πέρα να κοιμηθείτε. Κάποια στιγμή τους άκουσα να γελάνε, να κάνουν αγκαλιάζουν. Νύχτα. Το πρωί ξεκινάμε την ανάβαση από τη Διασταύρωση από την Κοτσιά. Ο καιρός είναι σχετικά καλός. Στην Πάρπα σε 55 λεπτά. Κάναμε ανάβαση. Φτάσαμε στην Πόκα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Νύχτα. Τότε πλέον ανεβαίνουμε το ανάβαση. Βγαίνουμε στη σπηλιά Ιθακησίου, ο Νικηφορίδης όμως έχει πολύ βαρύ εξοπλισμό, είναι ο τελευταίος που ακολουθεί στην ομάδα. Θυμάμαι όταν φτάσαμε στη σπηλιά, όταν εμείς είχαμε ξεκουραστεί και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, ο Νικηφορίδης είχε έρθει τελευταίο. Παρέθεση. Είχα ρωτήσει από όλους ποιος έβγαλε φωτογραφίες. Έτσι, γιατί εγώ είχα βγάλει, μου φάνησε φωτογραφίες. Λοιπόν, όλοι μου είπαν όχι, κάποια στιγμή πέρσι μαθαίνω το Ξενογιαννακόπουλος, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει τώρα, είχε βγάλει φωτογραφίες. Και ναι, φαντάσου μετά από 33 χρόνια ψάξιμο, δεν μάθαμε είχε βγάλει φωτογραφίες. Λέει, αφήνω να σου στείλω. Μου στέλνει μια φωτογραφία και μου στέλνει μηνύματα, αλλά πάλι στο email, που μου λέει, Ζαφίρη δεν φέρει φωτογραφία. Ξανά, Ζαφίρη δεν φέρει φωτογραφία, το λέω και να ταιριάζω. Ζαφίρη και δεν φέρει φωτογραφία. Και μου λέει, Ζαφίρη, η φωτογραφική μηχανή την κρατάω εγώ στα χέρια μου. Άρα ποιος έβγαλε τη φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα. Είναι ένα ερωτηματικό. Μία εξήγηση. Ότι έφυγε μια κάποια φωτογραφία την ώρα που ο Ξενογιαννακόπουλος δεν. Έλεγε ότι δεν έφυγε. Έχει τη μηχανή στα κλάδια. Όχι. Από τη μηχανή του οι επανειλημμένες προσπάθειες να συστήνει. Αυτό που λέει. Μου έστειλε και μου στέλνει μετά, Ζαφίρη, φωτογραφία που σου στέλνω, κρατάω τη μηχανή του στα χέρια. Ναι. Εγώ που βρήκα αυτή τη φωτογραφία μου λέει. Ποιος την τράβηξε. Είναι ο Ξενογιαννακόπουλος, κρατάει τη μηχανή στο χέρι του και κάποιος έχει, μας έχει βγάλει φωτογραφία εμάς. Άρα πώς θα έρθει και κατάλαβε το σλάιντ. Ναι, μέσα στη μηχανή. Ναι, βρε, ναι. Κρατάει τη μηχανή στα χέρια του ο Ξενογιαννακόπουλος και κάποιος άλλος μας τράβηξε. Ποιος είναι αυτός. Ποιος έβγαλε. Τραβεσάραμε από τη σπηλιά Ιθακησίου και φύγαμε και βγήκαμε στην κρίση του αποστολή του. Πήραμε το τελευταίο μας νερό, ανεβαίνουμε το μέρος στο Λούγκι εκείνο που κρατάει το λιγότερο χιόνι, γιατί είναι προσανατολισμένο ανατολικά με μεγάλη κλίση. Και πλέον βγαίνουμε στο ανάθεμα. Από το ανάθεμα. Τότε ξεκίνησε να εκδοτήσει. Από το ανάθεμα συγκεκριμένα. Όχι, από το ανάθεμα έχουμε ομίκλη. Στο πέρασμα. Το πέρασμα έχει ουσία. Το ανάθεμα αρχίζει να όταν πλέον βρισκόμαστε. Δεν είναι ακριβώς το πέρασμα. Γεια σας, ρε παιδιά. Καλά, πατά, και, και σε δικό μας κάμπινγκ. Το χρόνο δεν έχει. Σε δικό μας κάμπινγκ. Τίποτα. Τρίβορο, δικό μας. Εντάξει, έτσι. Προς τα κάτω, έτσι λίγο φως να έχει. Και αυτήν, και αυτήν, και αυτήν. Σιγά. Έρχομαι. Να βγάλω λίγο τα παιδιά εδώ. Σαν τον Διόνι, δεν βγαίνει συνέχεια.
Δεν το έχει το έχει κοπέλα. Στη σκηνή θα το βρει μέσα. Έχει δικιά σου. Να είναι λίγο χάλι, γιατί μέσα θα το βρει. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Στην γεια σου, Γιάννη. Γεια. Πάντα τέτοια. Σάντα. Να τα λέμε. Βγάλε την πριζόλα. Βγάλε την πριζόλα. Πολύ ωραία. Τι να κάνει. Έλα, βάζει από την πριζόλα. Όπω ο καπνό μα πήγε. Μου αρέσουν τα εφέ που βάζει. Σιγά, μπορεί να τη μυρίσει. Τα εφέ. Να πάω. Να πάω. Σκουρόχρωμο. Παπαράτσι. 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 Δεν ξέρεις τι. Παπαράτσι. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό. 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 Δεν είναι αυτό. Επειδή είδα ότι πλέον έθεσε τη φυσική την εμπιστοσύνη στο φυσικό αρχηγό εκείνη τη στιγμή. Το θυμάμαι γιατί λέω από εδώ και πέρα μόνος σου, τον Κουτσαρίδη, τους γνωστούς σου, τον Βασίλη, όσο μπορούμε να βρούμε το πέρασμα που είναι στο προς τα κάτω. Τώρα, εκείνη τη στιγμή, εγώ... ο Γαλινός λέει ποιος θα μείνει να συντροφεύει τον Νικηφορίο. Δεν λέει κανένα, όποιο δεν θα μείνει θα πεθάνει. Το επαναλαμβάνει, αποφασίζουμε καλά να μείνει, αφήνουμε την Νικηφορία αφού έχουμε καρπώσει. Μετά από 300 Πότε θα ζήσουμε, τίποτε. Ένα στόχο είναι. Να βγούμε να ζήσουμε. Αυτό έτσι το λεφτά. Γύρισε ο διακόπτης που δεν μπορεί να γυρίσει. Σπάνια σε ανθρώπους συνέβη αυτό. Να γυρίσει ο διακόπτης επιβίωση. Όταν ρίξε μετά μια ώρα να ζήσει. Δηλαδή, το μυαλό συντονίσει και λέει θα πάω να ζήσουμε. Το καλό όμως ότι παραμείναμε ομάδα. Παραμείναμε στο πίσω. Ναι, ναι. Μπορούσε κάποια στιγμή να φτάσαμε στο φτάνουμε στο πέρα. Και τώρα είναι... Άρχισε να παραλείψαμε δεύτερη μέρα. Περίμενε, ακόμα δεν φτάσαμε. Είναι απόγευμα της δεύτερης μέρα. Απόγευμα της δεύτερης μέρα. Δευτέρα είναι. Κάνουμε μια ώρα. Σκόψουν ότι στο πέρασμα ο αέρας παιδιά που φυσάει είναι μια τέτοια ποιότητα στο οποίο στα 35 χρόνια που κάνει βασίλειο από τέτοιες φορές όπου παρακολουθώ το γαλλικό, το πρόσωπό του που σφυροκοπιέται από το χαρτάζι το οποίο κάνει μια αμοβολή, μια εκμαγή προσώπου και σάλλους και δημιουργεί εκμαγεία. Μου έχει δημιουργεί. Την εικόνα την έχω και εγώ αυτή. Κάνει μια κίνηση έτσι και πέφτει το εκμαγείο κάτω. Μου έχει την έχω και εγώ αυτή. Μια μύτη πέφτει το εκμαγείο κάτω. Την έχω και εγώ αυτή. Δημιουργείται εκμαγεία. Λοιπόν, οι συνθήκες ήταν δύο ώρες στο πέρασμα. Πρωτόγνωρο. Κάθομαι, εγώ περιμένω τη σειρά μου.
και βλέπω το σύλλα δίπλα μου, το στενάζει. Έχει χτιστεί το πρόσωπο, τα πήγε δεν βλέπει καν. Και λέει, λέω στους διπλανούς που κοίτανε, σε κατήφιση μου, 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 στο πέρασμα που έφυγε για τα κόμματα πίσω, πέσε να κάνει. Έκανε στην πρωτιά σου, έτσι κάνει το δεχόμενο, για να σου πει. Θεωρώ στο πέρασμα που βρήκαμε τη χέση. Εγώ αυτή την έστειλη. Εγώ βέβαια μόνο και μου ανέβηκε πολύ το ηθικό. Εγώ ξαναζωντάνεψα, ξανασυνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι και μου λέει ο Μπουντόλας να κατέβεις κάτι. Εγώ του λέω. Και πάω, στράω στο πάγο και φεύγω για τα κόκαλα. Ακούγες αυτό. Καθόλου το πιο λέει για το χαγιαλίσι. Το πιο μου δίνει που πετάει σκηνή και θυμάμαι εγώ να κρατήσω από το πιο λέει το χάος από κάτι δεν ξέρω τι σημαίνει κόκαλα. Λοιπόν, και δεν μου την κατηλίτσα με τον αχέρι που είχαμε μάθει τότε. Πού είχαμε μάθει την κατηλίτσα με τον αχέρι. Με τον αχέρι σκοτάδι. Ακόμα την κάνουμε για πλάκα. Λοιπόν, και ακόμα την κάνουμε, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε την κατηλίτσα με τον αχέρι σε σκοτάδι να την κάνουμε. Και με ανέβασε. Αλλά με κάξα να κατέβασε κάτι. Μου λέει δεμένος είσαι κατέβας. Του λέω δεν μπορώ. Θα σε κρεμάσω. Λοιπόν, θα σταθεροποιήσει. Και 13 τώρα στο πέρασμα από το κάτω. Και εκεί δεν θα όταν πάλι ξεκινήσουμε, νομίζω ότι εγώ πήγαινε προς έχω πέσει δεξιά. Πάμε πίσω πολλά. Αλλά κάποια στιγμή πριν φτάσουμε στην ειδική ανάβαση. Πολύ πολύ σημαντικό. Να πάρει μια δουλειά με τον Μουσαντέρο να σου πει πίσω. Τι έγινε πίσω τώρα. Εγώ ήμουν ενδιάμεσα. Τι έγινε πίσω. Εγώ ήμουν ενδιάμεσα. Το Βασίλη το Παντόπουλο το πίσω το πιθανή. Ήμασταν όλοι μαζί. Τι έγινε πίσω. Επιχειρήσαμε να το ταΐσουμε και το Παντόπουλο και το Σουμπέριμεντζο. Όταν κατέβαινε ο Σούλης, είχε το πιολέ, το βάζαμε εδώ. Θα θυμάστε το κλασικό κόρπο που το βάζαμε παλί. Εδώ πέρα. Κρατούσα το σκηνή, ο Σούλης είχε το πιολέ εδώ. Εγώ έχω ένα καρπούλι στο κακό μου και μια τρύπα εδώ, γιατί κατέβαινε ο Σούλης που δεν πατάει και μου σκίζει το μυστικό κρόσκερ μαλακά. Του λέω, έχω το σκηνή, θα θυμάστε από κάτω. Του λέω, ποιος είσαι εσύ. Έλα μου λέει ο Γιώργος. Κάτσε να έχει προβλήματα. Και βγάζει το πιπούλα, το κόρπο. Και θα πήγαινε οπουδήποτε στο διάβολο. Κόλασε. Τι λε, κατέβε. Κάνω το φωτογραφείο. Περίεργα. Κόλασε.
Εγώ με την εμπειρία τώρα του Ολύμπου λέω. Τώρα στο YouTube. Δεν μας είπατε όμως τι κάνατε όλη τη μέρα. Πώς είσαι έτσι, ε. Πάω να κοιμηθώ. Πας να κοιμηθείς. Καλημέρα σας. Θέλω να μαϊδί, μια απάντηση είναι. Λίγο μπέικον θα ήθελα εγώ και τα πουλάκια μου. Να ρωτήσω τα πουλάκια μου. Εμείς παραγγείλαμε καφέ. Τετρώμε, εντάξει. Είχε απ' όλα, Ζαφύρη. Εγώ. Πες στο σπίτι τον καφέ εδώ πέρα. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό είναι κατέφερα. Τι δύσκολο είναι, ένα βουνό θα ανεβείς. Έχει 3 χιλιόμετρα κουματόδρομο. Κάτι γραμμές θα δεις, έτσι είναι τα σχοινιά αυτά που θα κρέμονται. 3, 2, 1, πάμε. Το βράδυ εδώ μέχρι τις 2. Ο Χρήστος με τη Χριστίνα και το παλικάρι. Τον Πέτρο. Με τον Πέτρο. Με τον Πέτρο. Όλο το τραπέζι πήρε στρωμένο το έξω. Κουτιά άδεια μέχρι εκεί πέρα. Μέχρι τις 2.30 το πρωί και εδώ σε πήρε. Πες τα Χρυσόστομε. Πει την κυρία. Να κόψτε το. Τσουκιάς Κλωροκώστας. Α, τα πρακτικά λέει. Πρακτικά έως ΣΕΟ 79 πριν το ατύχημα το δικό μας. Θα το δώσω του Τσουκιά. Του Τσουκιά, εσένα θα σε βρίσκω. Παρόλο που είσαι του Τσουκιά, να το πάω να αναρωτήσουμε. Λοιπόν, ναι, δακτυλογραφημένο που γράφει και ονόματα Βόρεια Ελλάδα και Νότια Ελλάδα. Και τα όρια που ήταν. Στη Λαμία. Μια αναφορά σα. Στη Λίδα. Στη Λίδα. Πάνω από τη Στυλίδα ήταν η Βόρη. Κάτω από τη Στυλίδα είμαστε νότιοι. Βούλγαροι ήταν πάνω από τη Στυλίδα. Όχι, οι Βούλγαροι ήταν πάνω από τα Τέμπη. Τα Τέμπη ήταν οι Βούλγαροι. Ο Γεωργιάδης έλεγε πάνω από τη Λαμία πρέπει να ιδρύσουμε καινούριο κράτος. Το Μακεδονιστάν. Ο Βασίλης, ε. Δεν ήρθε αυτός εχθές. Σου βγήκε για μανιτάρια. Άσχετα πέθανε βέβαια.
Άμα γινόταν θα γινότανε τις πουτάνες εδώ πέρα. Άτος, ρε. Άτος. Πρώτη φορά έχω δει άνθρωπο να κοιμάται σε συνέδριο. Δεν είναι. Λάκηδες καταντήσατε. Όχι, μπορείς να το φανταστεί κανένας ότι ο Μποτίνης θα πηγαίνει σε συνέδριο. Και δεν θα φώναζε. Και δεν θα φώναζε. Δεν θα το έκανε έτσι που λέγεται το συνέδριο. Έχετε ξαναδεί πιο ήρεμο Μποτίνη. Μην αρχίσω να φωνάζω τώρα. Λαλιά δεν έβγαλε. Τι μίλησε καθόλου. Μια ερωτησούρα έκανε μόνο. Του έκανε όμως όλο το αεροπλάνο, του έκανε ολόκληρο αυτό και συζητάγαμε ολόκληρο πόσες φορές στο τηλέφωνο. Βέβαια μετά από 2-3 ώρες, γιατί τηλεφωνήματά με τον Μποτίνη 2-3 ώρες έτσι. Μία φορά το μήνα φτάνει, παίρνω τη δόση μου, 3 ώρες τέλειωσε. Λοιπόν. Και λέω θα σε. Τύπο και μπορεί να μην κάνω δηλαδή ερωτήσει. Του λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω θα κάνει ερωτήσει. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει να μιλήσω. Αν θέλει να μιλήσει, να μιλήσει. Αλλά πρόσκειται τι θα πει που λέω. Δεν είμαστε έω και έω μετά του φέγγια του λέω πλέον. Τι έρχεται. Δεν το κράτησα να το δω. Καθόλου τίποτα. Αλλά που είδα που τίποτα. Τον ναι. Αυτό με έχει φάει, με έχει πεθάνει. Πείτε το ποιος το έβαλε αυτό το καρφί για να μην πεθαίνει εμένα κάθε φορά. Λοιπόν, βάλανε κι άλλο τώρα. Βάλανε βίσμα. Πες τέτοια εσύ τώρα, να με πεθάνει εμένα. Να πάτε μαζί να τα βγάλετε. Εδώ βάλατε στην παρυπόπη. Εγώ πήγα μια φορά, τον ήπια, και δεν ξαναπατάω σε αυτή τη διαδρομή. Εσύ θες να πας να πάρεις καρφιά στο καρτίδι. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Βάλανε και στην παρέα σου, βάλανε στην ζωή. Εκεί στο τραπέζι. Βάλανε στη ζωή, όχι δεν βάλανε σε αυτή. Πού μου σαν εμένα δεν είχε κάτι καλαμιά παλιά σου. Κάτι καλαμάκια. Κάτι καλαμάκια. Βάλανε εκεί πέρα δύο. Ζωή δια λέτε ρε, μία που είναι. Από εδώ που είναι οι πλάκες και μετά που αρχίζει το βασικό σου πρότυμα. Γίνεται σιγά τραπέζα. Αυτή την είχε αφήσει ο Κόρταλ.